centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Χρήστο και σας, στους ακροατές. Και εύχομαι να έχει καλή δύναμη ο Θεός, να δώσει δύναμη ο Θεός στους πιστούς, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε με πολύ προσευχή την πανδημία αυτή που επικρατεί σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά, και η Καστοριά που είναι πια μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μέσα στη χώρα μας, πατέρα Λεφέρη. Δεν είμαστε ένας νομός οποιοδήποτε πια. Σας υπενθυμίζω ότι το νοσοκομείο ουσιαστικά κλείνει. Δεν θα μπορεί να δέχεται περιστατικά παρά μόνο αυτούς που έχουν έναν πυρετό για να μπορέσει να τους πάρει δείγματα να δούμε τι γίνεται. Ουσιαστικά πάμε σε μια ιδιότυπη καραντίνα στο νοσοκομείο. Αν εξελιχθούν τα πράγματα με διασπορά, τα λέω αυτά ό,τι είπαν οι γιατροί νωρίτερα, να τα ξέρετε κι εσείς, ότι μπορεί να πάμε, αν αυξηθούν τα κρούσματα, και σε καραντίνα της πόλης και του νομού. Και ο κόσμος ρωτάει τι θα κάνετε κι εσείς από τη δική σας πλευρά στις εκκλησίες. Είναι πολύ δυσάρεστα τα νέα. Έτσι, και εγώ τώρα θα σας ακούω από εσάς με περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Η Εκκλησία, αυτό που προτρέπει και έχει γίνει και ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την Ασύνοδο και από τη Μητρόπολη Καστοριάς, συμπαρίζει στα μέτρα. Προτείνει στις ευπαθείς ομάδες να παραμείνουν στο σπίτι τους. Προτείνει στους πιστούς οι οποίοι ό,τι νιώθουν όταν άνοιξαν. Άρα τι λέτε, κάτι, πατέρα Λευτέρη, να είμαστε πρακτικοί. Σήμερα είναι δεύτεροι χαιρετισμοί. Ξέρουμε ότι στους χαιρετισμούς ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία. Ποιοι να μην έρθουν σήμερα? Οι ευπαθείς ομάδες να είναι να αποφύγουν να παραμείνουν στο σπίτι τους. Κάποιοι που δεν νιώθουν καλά, κάποιοι που δεν νιώθουν καλά, και εκείνοι βεβαίως να παραμείνουν στο σπίτι τους και να κάνουν τους χαιρετισμούς από το σπίτι τους. Και να δουν από την εκκλησία ή από το ραδιόφωνο σας εκεί της Μητρόπολης να ακούσουν τη Θεία Λειτουργία. Είναι μέτρα τα οποία τα λέγαμε και πριν έρθει η πανδημία, αλλά τώρα πολύ περισσότερο πρέπει να τονιστούν. Για τον κόσμο που έρχεται, πατέρα Ελευθέρη, τι οδηγίες έχετε δώσει στις εκκλησιαστικές επιτροπές, στους ιερείς? Καθαρίζουν μπαγκάρια, απολυμμένουν καθίσματα, εικόνες, τι κάνετε ακριβώς? Εγώ θα σας πω αυτή τη στιγμή τώρα στον Άγιο Νικάνο έχουν εφαρμόσει και το πιστεύω ότι το κάνουν και άλλες εκκλησίες. Έχουμε βάλει και αντισηπτικό στην είσοδο του ναού και μωρομάντιλα, έχουν προτείνει οι νεοκόροι και τα πόμολα της εκκλησίας και τις εικόνες θα τις καθαρίζουν ανά 5-10 λεπτά. Τα πόμολα 5-10 λεπτά. Να γίνεται έτσι μια απολύμανση του χώρου και οι άνθρωποι να νιώθουν πιο ασφαλείς, αλλά και να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αν κάτι υπάρχει στη μετάδοση. Αυτή η καθαριότητα και η απολύμανση γίνεται συνεχώς. Γίνεται συνεχώς. Είναι εδώ και εμείς το προφαρμόζουμε εδώ και 3 ημέρες. Και γίνεται συνεχώς. Σκεφτήκατε μήπως και τις εταιρείες απολυμάνσεων που έρχονται εκεί, τα συνεργεία, και απολυμμένουν τους χώρους όπου συναθρίζεται πολλοί κόσμος, όπως γίνεται τις τελευταίες μέρες στην Καστοριά? Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν το σκεφτήκαμε. Δεν πήγαμε σε αυτό το στάδιο. Δεν προχώρησαμε σε αυτό το στάδιο. Αλλά προφανώς, αν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν χρειαστεί, θα το κάνουμε και αυτό. Να το κάνετε και αυτό. Έλεγα, πατέρα Ελευθέρη, ότι για τη θεία κοινωνία, για την Εκκλησία μας, είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν το συζητάτε. Όποιος θέλει να κοινωνήσει, θα κοινωνήσει, λέτε. Ναι. Και το είπε και ο Μητροπολίτης προχθές στην εκπομπή μας, ότι και εξήγησε ακριβώς τα της θείας κοινωνίας. Υπάρχουν όμως και εικόνες. Ο κόσμος προσκυνά τις εικόνες, φυλάει τις εικόνες. Τι πρόβλεψη έχετε κάνει στις εκκλησίες για τις εικόνες που φυλάει ο κάθε πιστός? Ναι, είναι ένα δίλημα για τον κάθε πιστό, για ένα σπασμός της εικόνας. Ναι. Η αλήθεια είναι. Θέλει λίγο προσοχή, γι' αυτό εμείς προτρέπουμε στους ανθρώπους, τους νεοκόρους και τους υπεύθυνους, να γίνεται η απολύμανση τακτικά και συχνά. Προτείνεται αυτό ή προτείνεται να γίνει με έναν πιο διακριτικό τρόπο η εκδήλωση σεβασμού στον Άγιο που έχουμε απέναντί μας? Με το σταυρό μας μόνο και μια υπόκληση, ας πούμε. Εκεί, να σας πω, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο πιστός εκείνη τη στιγμή, αυτό που αισθάνεται, δεν θα του κατηγορήσει κανένας ό,τι και αν επιλέξει να πραγματοποιήσει. Αν θέλει να το ασπαστεί, αν θέλει να κάνει ελαφρά κλίση της κεφαλής του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να του κατηγορήσει κανένας. Είναι η διάθεση. Εσείς όμως έχετε ανθρώπους, πατέρα Ελευθέρη, που θα τους πείτε ότι κοιτάξτε, θα είστε στις εικόνες και κάθε φορά που ο κόσμος προσκυνάει μια εικόνα, να είστε πίσω και να καθαρίζετε? Το εφαρμόσαμε. Το εφαρμόσαμε, ας πούμε, χωρίς να σημαίνει ότι το εφαρμόσαμε. Και διακριτικά πάνονται, βέβαια, χωρίς να σημαίνει
φυσικό ότι κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, είτε μεταδίδεται. Προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε και για ψυχολογικούς λόγους, ναι. Αλλά και για να μην αποτελήσει η αιτία και ένα μέρος της Εκκλησίας, να γίνει έτσι μια διασκοπή του ιού. Πατέρα Λευτέρη, έχετε παρατηρήσει μείωση του κόσμου που έρχεται στις Εκκλησίες ή όχι? Ναι. Ναι, έχει μειωθεί πολύ, έτσι. Έχει πολύ αισθητά η μείωση. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχει μειωθεί. Ειδικά τις τελευταίες δύο ή τρεις ημέρες είναι ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Για τη Θεία Κοινωνία, βλέπετε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή το σκέφτεται, κάνει δεύτερη σκέψη, ή κοινωνεί όπως κοινωνούσε? Όλοι οι ιερείς δεχτήκαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα για το θέμα της Θείας Κοινωνίας, πώς να συμπεριφερθούν, ναι. Έχοντας λογικά βέβαια και αυτή την ανησυχία τους. Ναι. Αλλά αυτό που έχουμε διαπιστώσει, ότι ο πιστός που έχει αποφασίσει για την στέψη και εξομολογία να κοινωνήσει, έρχεται και κοινωνεί χωρίς να έχει κάποιο λογισμό. Και είναι λογικό, σωστό αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μεταδίδει καμία ασθένεια. Η Θεία Κοινωνία, και επιμένω, η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει καμία ασθένεια. Είναι, μεταλαμβάνουμε τον ίδιο τον Θεό. Ξέρετε εδώ ότι υπάρχει πολύ διαφορετική άποψη της ιατρικής κοινότητας. Έχει εκφραστεί και στον νόμο μας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι εδώ και 2020 χρόνια δεν έχουμε καμία μετάδοση ασθένειας από τη Θεία Κοινωνία. Εάν υπήρχε έστω και μία ανά τους αιώνες, θα ήταν πολύ διαφορετικά πράγματα για την Ορθοδοξία σήμερα. Πατέρα Λευτέρη, τι υπάρχει? Δεχόμαστε καλοπροαίρετα πραγματικά αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως, όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, μπορεί να κολλήσει κάποιος από κάτι άλλο. Από έναν διπλανό τα σταγονίδια που του μίλησε. Από τον μπράτσο, από το μπράτσο του καθίσματος, από την εικόνα. Εκεί λοιπόν αν βγει έξω, πόσο ρισκάρουμε λοιπόν? Αν βγει έξω ότι, κοιτάξτε, αυτός πήγε εκκλησία και κόλλησε και κοινώνησε κιόλας. Αυτό πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε? Δηλαδή, μήπως πραγματικά και η Εκκλησία πρέπει να πάρει κάποια και επιπλέον μέτρα για να προστατεύσει ακριβώς και αυτό το πολύ μεγάλο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Ο τρόπος σκέψης που είπατε είναι σωστή, δεν θα έρθω σε αντιπάθεια σε αυτό, ναι, που λέτε. Ναι. Γι' αυτό και επιβαίνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά. Άλλο Θεία Κοινωνία, άλλο ένας τρόπος μετάδοσης που μπορεί να συμβεί με αυτούς τους τρόπους. Γι' αυτό και παίρνουμε τα μέτρα αυτά της απολύμασης και δεν προτρέπουμε. Γίνονται ακολουθίες, ναι. γιατί έχουμε ανάγκη να κάνουμε τις ακολουθίες. Έχουμε ανάγκη να επιτρέψουμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό, στο έλεος του Θεού, να παρεύει και να δώσει τη λύση οριστική, γιατί ο Θεός μας την έδωσε αυτή η δοκιμασία, ο Θεός θα μας την αφαιρέσει αυτή η δοκιμασία. Άρα πρέπει να τηρηθούν οι ακολουθίες. Αυτό που προτρέπουμε, δεν προτρέπουμε τον κόσμο να σπεύσει. Mm. Όπως σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ελάτε να προσκυνήσετε ή ελάτε να σπαστούμε. Σε διαφορετικά περίπτωση, μπράβο, οι χαιρετισμοί θα ήταν ασφυκτικά γεμάτοι στις εκκλησίες. Αυτό το ξέρω. Διαφορετικά. Γιατί τώρα είναι, αυτή τη στιγμή παρακαλούμε τους ανθρώπους που έχουν τις ευφανείς ομάδες να παρακαλέσουν να καθίσουν στο σπίτι. Παρακαλούμε τους ανθρώπους που δεν αισθάνονται καλά να καθίσουν στο σπίτι. Αυτούς που έχουν έναν λογισμό. Αν κολλήσω ή όχι, αν έχω ή δεν έχω. Καλό είναι και αυτός να παραμείνει στο σπίτι και να κάνει την ακολουθία και να παρακολουθήσει από αυτό το σπίτι. Για οι υπόλοιποι. Αν θέλουν να εκκλησιαστούν, που είναι πολύ μικρό πλέον το εκκλησιασμά, δεν μπορεί να τους αποτρέψει να έρθουν να εκκλησιαστούν, γιατί έχουμε ανάγκη αυτές τις προσευχές. Σαν ιερείς. Τώρα, αν αλλάξουν τα πράγματα, γίνονται χειρότερα ή δεν έχουμε άλλες εξελίξεις, νομίζω ή και η τοπική εκκλησία ή η εκκλησία της Ελλάδος, ναι, θα πάρει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουμε όλοι μετά πιστά. Εδώ στέλνουν μηνύματα ακροατές μας για το Μικρό Κουταλάκι. Τα εξήγησε όλα ο Μητροπολίτης προχθές. Αυτά δεν γίνονται. Το Ιερό Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έχει ένα τελετουργικό από την αρχή του μέχρι το τέλος του, μέχρι την κατάλυση από τον ίδιο τον ιερέα, ότι... Δεν είναι κάτι το οποίο, ναι, αν όλοι οι ιερείς, ναι, ας πούνε ένα ιστορικό ή μια προσωπική δική τους εμπειρία, το τι έχουν καταλύσει και τι έχουν και δεν έχει συμβεί το παραμικρό, ναι, νομίζω είναι περιττό. Γιατί γι' αυτό μας λέει, βλέπετε όλοι οι ιερείς και όλη η Εκκλησία είναι κάθετη στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Μάλιστα. Είναι απαράβολο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μετάδοση από εκεί, από τη Θεία Κοινωνία. Από τα άλλα, βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχουν θέματα, θέλει θέμα προστασίας. Υπάρχουν θέματα. Και ακόμα και ο κόσμος μεταξύ τους θα βρεθεί στην Εκκλησία. Καλό είναι να μην ασπάζεται. Καλό είναι να μην χαιρετιέται να έχει χειραψίες. Καλό είναι να έχει μια απόσταση ένας από τον άλλον. Είναι και υπάρχει αραίωση του εκκλησιάσματος να μην κάθονται δίπλα ένας από τον άλλον. Κάποια μέτρα και από μόνοι μας πρέπει να τα πάρουμε. Δεν είναι να βγει ο ιερέας ή ο κάθε φορέας και να υποδείξει το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Υπάρχουν οδηγίες και νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος να προστατευτεί για τον εαυτό του, αλλά και να προστατεύσει και τους συνανθρώπους του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος που νιώθει
ότι κάτι μπορεί να υποφέρει τον εαυτό του. Όταν προστατεύω τον, τον συνάνθρωπό μου, προστατεύω τον ίδιο τον εαυτό μου, προστατεύω. Σε αυτό ακριβώς όμως συνίσταται και ο αντίλογος για αυτούς που επιμένουν για τη θεία κοινωνία, πατέρα Ελευθέρη. Δηλαδή, πιστεύουν ότι αυτό ακριβώς που είπατε, με το να μην κοινωνήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, μπορεί να προστατεύσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Αυτή είναι η διαφορά των απόψεων που υπάρχει. Όχι, η θεία κοινωνία είναι, δεν μεταδίδει ένα διαπράγματο, δεν τη μεταδίδει. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ιατρεύει, κοινωνούμε, έχουμε παραστατικά, έχουμε πάει σε ανίδες ασθένειες, σε ασθενείς, να κοινωνήσουμε, γιατί μας καλέσαν, γιατί τελειώνει η ζωή. Και κοινωνήσαμε τους ανθρώπους και έγιναν καλά, γιατί κοινωνούμε για να ισχύσει ψυχής και σώματος, και συνέχεια κάναμε κατάλυση και εμείς ιερείς. Και ο ασθενής έγινε καλά, και ο ιερέας δεν ασθένησε. Δεν είναι η θεία κοινωνία μας. Αυτοί που θα προστρέχουν με πίστη στη θεία κοινωνία έχουν πλέον το ότι δεν θα κολλήσουν, αλλά βάζουν τον Χριστό μέσα τους και με την πίστη τους και τον εαυτό τους προστατεύουν, αλλά και παραπέμπουν και ευχή και προσευχή στον Θεό και για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να φαίνεται, γιατί άλλο λογική, και έτσι, άλλο λογική και άλλο η Εκκλησία, το πνεύμα της Εκκλησίας ή το πνευματικό τρόπο ζωής. Κοινωνικό και πνευματικό τρόπο ζωής. Είναι μια συζήτηση που είτε το δέχεσαι είτε δεν το δέχεσαι, δηλαδή υπάρχει ώρες να συζητάς, δεν θα μπορέσει να αλλάξει ο ένας τη γνώμη του άλλου. Σωστό. Είναι βέβαιο γι' αυτό. Σωστό. Είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις, εκεί κρίνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Είναι κάτι, είναι βέβαια. Ναι, δεν μπορεί ούτε, βλέπετε ότι ούτε όμως η Εκκλησία έφτασε σε σημείο να θέσει θέματα πίστεως και ολιγοπιστίες. Δεν το έθεσα σε προτεραιότητα θέμα αυτό, γιατί δεν βάλω τους ανθρώπους σε δίλημα. Ούτε θα μπει σε αυτό το δίλημα. Άρα, ας μην μείνουμε σε άλλο σε αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι είτε το πιστεύεις είτε δεν το πιστεύεις. Από εκεί και μετά, εσείς στις Εκκλησίες λέτε ότι υπάρχουν και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης, καλείται και τον κόσμο να πάρει και ο ίδιος τα ατομικά του μέτρα, όπως επίσης λέτε και στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τους λέτε μείνετε σπίτι. Φαντάζομαι με πόνο το λέτε αυτό, γιατί πρώτη φορά μπορεί ένας ιερωμένος να πει μην έρχεστε στην εκκλησία, είναι δύσκολο να το πει. Εδώ έχουμε το όσοι πιστοί προσέλθετε, δεν έχουμε ότι μην έρχεστε. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη θέση και της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το κομμάτι και για την περίοδο που διανύουμε, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ κατανυχτική και που έλεγα νωρίτερα, πατέρα Ελευθέρη, και μια φορά να θέλω να πάω το χρόνο Εκκλησία, τώρα επιλέγω να πάω. Αυτές τις μέρες είναι και ζημί. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Είναι μεγάλος ο πόνος. Αλλά ακολουθούμε και εμείς τις οδηγίες, αυτές που δίνουν οι φορείς, και θα υπακούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωραία. Στο άλλο, για την προτροπή να καθίσουμε στους υπόλοιπους και άλλο να κλείσουμε την Εκκλησία. Είναι τελείως διαφορετικό. Ωραία. Πατέρα Ελευθέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας. Θα δούμε απόψε, επαναλαμβάνω, απόψε είναι η δεύτερη χαιρετισμή. Είναι οι συγκυρίες τέτοιες για τις οποίες συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.